Ο Τόχα εδώ βρήκε ωραία το Σακάτα. Προωθήθηκε ο Μίσελ, ο Νέτο 0-1. Ο Άρης παίρνει προβάδισμα στο 29, στην πρώτη φορά που έγινε αυτό που ζητάει ο Μιχαλίτσος, δηλαδή συνεργάστηκαν οι παίκτες του με την μπάλα κάτω, με ορθολογική ανάπτυξη και με τους δύο κατά παράδοση back του ο Άρης φτάνει στο 1-0. Τον Μίσελ δηλαδή σε ρόλο δημιουργού και τον Νέτο σε ρόλο εκτελεστή. Τρίτο γκολ του Νέτο στο πρωτάθλημα. Πολύ εύκολη δουλειά μετά την πάσα μισό γκολ του συμπαίκτη του. Βεβαίως κάνει και ο ίδιος ωραία κίνηση. Για το 1-0 του Άρη στο Ολυμπιακό στάδιο στο 29. Τώρα τρέχει ο Σκόκο, πρόλαβε, έχοντας την πλάτη του τον Βαγγέλη. Είναι κοντά και ο Νέτο. Ο Αργεντινός κάνει ωραία προσποίηση. 1-1 ο Μπλάνκο στο 51. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει με τον Ισμαήλ Μπλάνκο να σκοράρει για 8η φορά στο πρωτάθλημα. Μόλις πριν από λίγο λέγαμε ότι είχε σκοράρει στα 3 από τα τελευταία 4 που βρήκε δίχτυα η ΑΕΚ. 4 στα 5 πια. Με τον Αργεντινό να ισοφαρίζει σε 1-1 στο Ολυμπιακό στάδιο και να απαντά στον γκολ του Νέτο στο 29. ΑΕΚ Άρης 1-1. Κοκέ. Είδε στον χώρο την κίνηση του Νέτο που βγαίνει σε κόντρα επίθεση για τον Άρη. Από πλάγια θέση αποφεύγει τον Διό, ψάχνει χώρο για το σουτ. 1-2 με δεύτερο γκολ του Νέτο στο μάτς. Στο 75 ο Άρης παίρνει προβάδισμα για δεύτερη φορά στο Ολυμπιακό στάδιο. Είχε πετύχει 2 γκολ μέχρι τώρα στη σεζόν. Σκοράρει 2 φορές απόψε και κάνει έξαλλο τον Χιμένεθ. Η αμυντική συμπεριφορά της ΑΕΚ σε αυτή τη φάση. Οι αργές επιστροφές. Εδώ και πάλι η εκτέλεση του Νέτο για το 2-1 του Άρη στο Ολυμπιακό στάδιο.